Τον δικό τους Γολγοθά ανεβαίνουν εδώ και αρκετά χρόνια γυναίκες που δίνουν μάχη με τον καρκίνο του τραχύλου μήτρας και δομητρίου, καθώς αναγκάζονται να μεταβαίνουν σε δημόσια δομή στην Αθήνα για τις ανάγκες της θεραπείας τους. Το μοναδικό μηχάνημα βραχυθεραπείας που λειτουργεί σε επίπεδο Κρήτης και συγκεκριμένα στο Παγνί είναι χαλασμένο εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ οι όποιες προσπάθειες για την αγορά νέου μηχανήματος έπεσαν στο κενό. Πρόκειται για το μηχάνημα της βραχυθεραπείας. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο υπήρχε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αλλά εδώ και πολλά χρόνια χάλασε. Δεν μπορεί να επιδιορθωθεί και ουσιαστικά χρειάζεται αγορά καινούριου μηχανήματος. Το κόστος δεν είναι ιδιαίτερα ψηλό, υπολογίζεται γύρω στους 250.000 το κόστος ενός καινούριου τέτοιου μηχανήματος, αλλά δυστυχώς δεν έχει βρεθεί η χρηματοδότηση μέχρι σήμερα. Παρόλες τις δηλώσεις της κυβέρνησης ότι σέβεται και ουσιαστικά προωθεί τις προληπτικές εξετάσεις με αφορμή τις ημέρες του καρκίνου, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και συνολικά σε όλη την Κρήτη δεν υπάρχει δημόσιο μηχάνημα βραχυθεραπείας εδώ και χρόνια, ενώ υπήρχε σαν αίτημα του σωματείου μας να αγοραστεί ένα καινούριο μηχάνημα, γιατί αυτό που υπήρχε στο Πανεπιστημιακό είναι παλαιό, ποτέ δεν αγοράστηκε. Συνέπεια οι γυναίκες να ταλαιπωρούνται, καθώς για τις ανάγκες θεραπείας τους μεταβαίνουν όχι μία φορά, αλλά τρεις, ίσως και τέσσερις φορές το μήνα, σε δημόσια δομή στην Αθήνα, όπως στον Άγιο Σάβα ή στο Αττικόν, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι τα έξοδα μετακινήσεων και θεραπείας καλύπτονται από τον ΕΟΠΗ. Αλλά δεν είναι μόνο το οικονομικό ζήτημα, είναι η ταλαιπωρία αυτή του ανθρώπου, ότι πρέπει να σηκωθεί να φύγει από το σπίτι του και να πάει σε μια άλλη ξένη πόλη να κάνει μια εξέταση. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της λογικής του κόστους όφελους, της λογικής των λιγότερων χρημάτων για τη δημόσια υγεία και βεβαίως τα περισσότερα χρήματα που εξοικονομούνται να δίνονται στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Δεκάδες έγγραφα προς το αρμόδιο Υπουργείο απέσλεπε το Σεπτέμβριο του 2020, από τότε που ανέλαβε καθήκοντα η Διευθύντρια του Τμήματος Ακτινοθεραπείας Οκολογίας στο Παγνί, Μαρία Τόλια, η οποία κάνει λόγο για μια πολύ σοβαρή κατάσταση, τονίζοντας την ανάγκη να βρεθεί άμεσα λύση. Με τη βοήθεια της διοίκησης του Παγνί, αποστείλαμε αρκετά αιτήματα για την αγορά νέου μηχανήματος βραχυθεραπείας, του οποίου το κόστος δεν είναι υψηλό, καθώς ανέρχεται στις 250.000 ευρώ. Στο Υπουργείο Υγείας γίνονται διαβουλεύσεις για αυτό το μηχάνημα, το οποίο είναι υποψήφιο για χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης. Καλό όμως είναι, αν γίνεται, να υπάρξει ένας χορηγός για αυτό το μηχάνημα και να υπάρξει ευαισθητοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση. Και το Σωματείο Εργαζομένων Παγνί είχε αναδείξει από το Σεπτέμβριο του 2017 το ζήτημα με το χαλασμένο εδώ και χρόνια μηχάνημα βραχυθεραπείας, με τον Δημήτρη Βρύσαλη να κάνει λόγο για διαφορία της κυβέρνησης. Όπως γίνεται τώρα και με το μηχάνημα, το PET scan, που λειτουργεί μόνο το πρωί, γιατί στη λογική του κόστους το Υπουργείο και το νοσοκομείο δεν βάζει δεύτερη βάρδια